Είναι ευρυζωνικότητα παντού και για όλους. Και όταν λέμε ευρυζωνικότητα παντού και για όλους, εννοούμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε κάθε διαθέσιμη υποδομή, είτε είναι δίκτυα σταθερά, οπτικών ινών, μέχρι την γειτονιά ή μέχρι το σπίτι, είτε δίκτυα κινητά, όπως 3G, 4G, LTE, WiMAX και ούτω καθεξής. Σε κάθε όμως αναπτυξιακή προσπάθεια, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα εργαλεία χρηματοδότησης. Ποιος θα επενδύσει υπό τις σημερινές συνθήκες σε νέα ευρυζωνικά δίκτυα και υποδομές, ποιο θα είναι το ποσοστό της επένδυσης, ποια θα είναι τα κατάλληλα επιχειρηματικά σχήματα τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα και στον ιδιώτη επενδυτή και στο κράτος, το οποίο καταβάλει κάποια ενίσχυση, να αποσβέσει τα χρήματά του σε ένα λογικό χρονικό ορίζοντα. Και όταν λέμε χρονικό ορίζοντα λογικό, εννοούμε από 10 μέχρι 20 χρόνια. Διότι όπως γνωρίζετε, οι προηγμένες ψηφιακές υποδομές δεν είναι μία επένδυση κοντόφθαλμη, στενού ορίζοντα, αλλά μία επένδυση η οποία απαιτεί 10 μέχρι 20 χρόνια για να αποσβεστεί, και αυτό με κριτήρια κίνησης η οποία θα υπάρχει στα δίκτυα αυτά. Αυτή λοιπόν είναι συμβολικά η κλίμακα των επενδύσεων, την οποία οι πάροχοι θα πρέπει να ανέβουν σταδιακά προκειμένου να πλησιάσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τον τελικό χρήστη, για να μην εξαρτώνται από τα χονδρικά προϊόντα του κυρίαρχου παρόχου. Εδώ θέλω να επισημάνω ένα βασικό ζήτημα το οποίο έχουμε οι ρυθμιστές όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και πανευρωπαϊκά. Απ' τη μία μεριά προσπαθούμε να σπρώξουμε τους παρόχους να ανέβουν την κλίμακα των επενδύσεων, να επενδύσουν. Απ' την άλλη μεριά προσπαθούμε να προστατεύσουμε τον ανταγωνισμό. Και είναι λογικό να υπάρχει μια θεμελιώδης αντίφαση. Διότι αυτός ο οποίος επενδύει και λογικά για να κερδίσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους ανταγωνιστές του, ενώ αυτός ο οποίος αγοράζει χονδρική χωρητικότητα από αυτόν που επενδύει, δεν θέλει να χάσει το μερίδιό του στην αγορά. Το να βρει κανείς τη χρυσή τομή είναι οπωσδήποτε μία δυσχερής δραστηριότητα. Ποιο είναι το μοντέλο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μην πάνε χαμένες οι επενδύσεις και για να μην πάει χαμένο ουσιαστικά ούτε ένα ευρώ? Βλέπουμε εδώ ένα στάδιο. Το στάδιο αυτό είναι το Allianz Arena και βρίσκεται στο Μόναχο. Χρησιμοποιείται από δύο ομάδες. Η μία είναι η Bayern Μονάχου με διακριτικά κόκκινου χρώματος. Όταν το χρησιμοποιεί λοιπόν η Bayern, το γήπεδο γίνεται κόκκινο. Όταν το χρησιμοποιεί η άλλη ομάδα της πόλης, η Μόναχο 1860, γίνεται μπλε. Όταν το χρησιμοποιεί η Εθνική ή όταν χρησιμοποιείται για αγώνες παγκοσμίου κυπέλου, φεύγει το λογότυπο του χορηγού και είναι ένα στάδιο εθνικό. Ένα τέτοιο μοντέλο πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτελέσει ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης για τα νέα δίκτυα στη χώρα μας. Η εμπειρία μας, δυστυχώς, δεν είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Πολλές φορές έχω επισκεφτεί διάφορες επαρχιακές πόλεις, όπου με χαρά οι πάροχοι έρχονται να μου δείξουν τα χαντάκια τους, από τα οποία περνούν οι οπτικές ίνες, και παραδίπλα βλέπω ένα άλλο χαντάκι και μια άλλη φορά ένα τρίτο χαντάκι. Και όταν ρωτάω τι είναι όλα αυτά τα χαντάκια, μου λένε «Α, αυτά είναι τα δίκτυα των ανταγωνιστών μας». Ένα τέτοιο μοντέλο λοιπόν ανάπτυξης των νέων δικτύων πρέπει να συνδυαστεί με συνέργειες των παρόχων με άλλους φορείς. Είναι γεγονός ότι τα σκαψίματα στους δρόμους αντιπροσωπεύουν περίπου 80% της ανάπτυξης των νέων δικτύων. 80% του συνολικού κόστους. Είναι λοιπόν προφανές ότι αν οι πάροχοι νέων δικτύων έχουν συνέργειες, συνεργαστούν με άλλους φορείς, φορείς σύνδρευσης, φορείς αποχέτευσης, φορείς διανομής φυσικού αερίου, θα χρειαστεί να σκαφτεί ο δρόμος μία φορά, να καταληφθεί το πεζοδρόμιο μία φορά και να υπάρχει μία δυνατότητα συνεκμετάλλευσης της υποδομής. Μία άλλη καινοτόμως πρόταση της ΕΕΤ, την οποία επαναφέρουμε, είναι να καταστεί
η ινοπτική καλωδίωση των κτηρίων, οριζόντια και κάθετη, υποχρεωτική και η μελέτη της ινοπτικής καλωδίωσης να ενταχθεί στα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την έκδοση κάθε νέας άδειας οικοδομής. Με τον τρόπο αυτό και σε συνδυασμό με τις οπτικές ίνες, οι οποίες θα μπορούν να εγκαθίστανται στους αυτοκινητοδρόμους της χώρας, θα δημιουργηθεί σταδιακά μία έτοιμη υποδομή, θα δημιουργηθούν δηλαδή ψηφιακά όρημα κτίρια, τα οποία θα μπορούν να συνδεθούν άμεσα με τα νέα ευρυζωνικά δίκτυα, χωρίς να χρειαστεί εκ των υστέρων να γίνουν όλες αυτές οι δύσκολες και δαπανηρές εργασίες. Χρειάζεται όμως μακροπρόθεσμο επενδυτικό σχέδιο. Νομίζω αυτή η εικόνα, τουλάχιστον στους περισσότερους εξημών, είναι γνωστή. Είναι η τελετή λήξης της Ολυμπιάδας της Αθήνας του 2004. Βλέπουμε, υπάρχουν χρώματα, πυροτεχνήματα, μουσικές, ταρατατζούμ, ταρατατζούμ, ταρατατζούμ. Το ερώτημα είναι, υπήρξε μακροπρόθεσμο επενδυτικό σχέδιο και τα χρήματα τα οποία δαπάνησε ο ελληνικός λαός για αυτές τις υποδομές έχουν αποσβεστεί? Τι λέτε? Η απάντηση βρίσκεται εδώ. Αθήνα 2012. Αθλητικές εγκαταστάσεις κλειστές, στάδια τα οποία κόστησαν πανάκριβα, χορταριασμένα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή και δυστυχώς έχει συμβεί και στα δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς. Κάποιοι πάροχοι έχουν αναπτύξει παράλληλες υποδομές σε διάφορα κομμάτια της Ελλάδος, οι οποίες δυστυχώς δεν έχουν αποσβεστεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα ΜΑΝ, τα Μητροπολιτικά Δίκτυα των Δήμων, τα οποία κατασκευάστηκαν χωρίς να υπάρχει ένα μοντέλο αξιοποίησής τους. Και δυστυχώς χάθηκε μία ευκαιρία ύπαρξης μίας υποδομής, η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στην προοπτική του περάσματος της χώρας στα δίκτυα επόμενης γενιάς. Αφού εξετάσαμε τις υποδομές, είναι καιρός να περάσουμε στις υπηρεσίες. Αυτή η εικόνα δείχνει τι συμβαίνει στο ίντερνετ σε μόλις 60 δευτερόλεπτα. Σε ένα λεπτό. Τι συμβαίνει λοιπόν σε ένα λεπτό στο ίντερνετ? Υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια εξοπλισμού, συσκευές, οι οποίες πουλούνται. 81 iPad, 790 υπολογιστές, BlackBerry κλπ. Υπάρχουν κομπιούτερς οι οποίοι δέχονται κάποιες επιθέσεις από κακόβουλο λογισμικό. Υπάρχουν δεδομένα τα οποία διακινούνται, υπάρχουν ηλεκτρονικές δημοπρασίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα, ηλεκτρονικές πληρωμές, αγορές. Υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια αναζητήσεις σε μηχανές αναζήτησης και όλα αυτά σε μόλις 60 δευτερόλεπτα. Αν αυτό το αναγάγουμε σε όρους ημέρας, χρόνου και σε μεγαλύτερη κλίμακα, αντιλαμβάνεστε ποια είναι η δυναμική της διαδικτυακής οικονομίας και ποιες οι προκλήσεις για κάθε χώρα να συμμετάσχει σε αυτή την οικονομία. Είναι γεγονός ότι η ανάπτυξη των νέων δικτύων και η ανάπτυξη των νέων υπηρεσιών έδωσε δυνατότητα να δημιουργηθούν καινούργια επαγγέλματα. Αναφέρω επαγγέλματα στον χώρο των κοινωνικών δικτύων, marketing consultants σε κοινωνικά δίκτυα, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να προβάλλουν και να δουλέψουν και να δημιουργήσουν την εικόνα μιας εταιρείας στα κοινωνικά δίκτυα. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι δημιουργούν χαρακτήρες, character boosters, στα παιχνίδια τα online. Υπάρχουν managers οι οποίοι διαχειρίζονται την τηλεεργασία. Υπάρχουν designers για μοντέλα, για πρότυπα τρισδιάστατα και μέσω αυτών η παραγωγή γίνεται εξατομικευμένη. Δηλαδή, οι εταιρείες δεν χρειάζεται να παράγουν ένα πρωτότυπο, αλλά μπορούν να εκτυπώσουν ένα τέτοιο πρωτότυπο ανάλογα με τις ανάγκες τους. Υπάρχουν φυσικά οι ψηφιακοί ζωγράφοι, υπάρχουν οι εκπαιδευτές των μεγαλύτερων ηλικιών, υπάρχουν όσοι αναπτύσσουν εφαρμογές σε κινητά δίκτυα, οι αρχιτέκτονες του σύννεφου, οι ειδικοί οι οποίοι βελτιώνουν τα αποτελέσματα των αναζητήσεων
κλπ.